Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στην κηδεία του 25χρονου που έχασε τη ζωή του από πυρά αστυνομικών στη Μιανμάρ σε ένδειξη αντίστασης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στις διαδηλώσεις κατά του πραξικοπήματος με αφορμή την επέτειο του φόνου ενός φοιτητή το 1988. Οι εκκλήσεις για νέες διαδηλώσεις αυξάνονται την ώρα που οι ηγέτες των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, της Ινδίας και της Ιαπωνίας δεσμεύτηκαν να συνεργαστούν προκειμένου να αποκατασταθεί η δημοκρατία στη Μιανμάρ, όπου η βία έχει κλιμακωθεί καθώς οι αρχές καταστέλουν δια της βίας τις διαδηλώσεις και το κίνημα πολιτικής ανυπακοής. Μόνο στις διαδηλώσεις της Πέμπτης οι αρχές πυροβόλησαν εμψυχρό 10 διαδηλωτές με το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ να απευθύνει έκκληση για να σταματήσει η χρήση βίας, κάνοντας λόγο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Περισσότεροι από 70 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στη Μιανμάρ κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων μετά το πραξικόπημα της 1ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με κατοίκους της χώρας, στρατιώτες καταλαμβάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια, καθώς προσπαθούν να καταστήλουν το κίνημα πολιτικής ανυπακοής που ξεκίνησε από δημόσιους υπαλλήλους όπως οι γιατροί και οι δάσκαλοι, αλλά επεκτάθηκε σε γενικές απεργίες που έχουν παραλύσει πολλούς τομείς της οικονομίας.